κατάστημα Κέρκυρα Stores στην Corexpo. Μια αγαπημένη κερκυραϊκή επιχείρηση με δωρεάν και γρήγορη εξυπηρέτηση σε όλο το νησί και με ένα εύχριστο e-shop που πολύ εύκολα κάνετε τις παραγγελίες σας. Σύντομα μεταφερόμαστε σε έναν πανέμορφο, ιδιόκτητο, τεράστιο και πιο σύγχρονο χώρο στον περιφερειακό Λευκύμης. Μας βρίσκεται στα γνωστά τηλέφωνα που ήδη γνωρίζετε και όπως πάντα άμεση, δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Σας περιμένουμε με πολλές ευχάριστες εκπλήξεις. Megamart. Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψυσταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, γκαζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας. Megamart.gr. Megamart. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Megamart. Be smart. Buy smart. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης. Χώρο συνάντησης στα Ολύμπια, το καφενείο του Ζήσιμου που πλέον λέγεται Greco Street. Ιδιαίτερα εκπαιδευμένο και ευγενικό προσωπικό, προϊόντα υψηλής ποιότητας, χώρος με σεβασμό στην ιστορία, αλλά και άβρα Ιωνίου, το Greco Street αποτελεί ξανά το αγαπημένο στέκι για κάθε ηλικία. Σας περιμένουμε να δοκιμάσετε από κοντά τις γεύσεις μας, να απολαύσετε τον καφέ σας στο υπέροχο Λιστόν. Εστιατόριο Rex από το 1932 προσφέρει ποιότητα και ποικιλία με έμφαση στο παραδοσιακό φαγητό. Στιγμές απόλαυσης σε ένα ανακαινισμένο περιβάλλον, διακοσμημένο με ηθατογραφίες διάσημων κερκυραίων ζωγράφων και σκηνικό τα ιστορικά κτίρια της Κέρκυρας γύρω από το Λιστόν. Ο σεφ με μαεστρία προτείνει πιάτα παραδοσιακά και νέα εδέσματα. Ένα πλήρες μενού που ικανοποιεί όλα τα σύγχρονα γούστα μαζί με μια μεγάλη λίστα κρασιών. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Εστιατόριο Rex. Αυθεντική απόλαυση. Ήρθε η ώρα να ταξιδέψετε με μας. Κλείστε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας στην σελίδα μας www.joyscruises.gr. Στη νέα εποχή των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κερκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαβράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κέρκυρα. Φέτος τον χειμώνα δινόμαστε από το κατάστημα WEG σε εξαιρετικές τιμές. Ρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αξεσουάρ, εργαλεία, είδη γραφείου και ό,τι άλλο μπορούμε να φανταστούμε. Πολυκατάστημα WEG σε εξαιρετικές τιμές. Εγώ στην Κέρκυρα μετακινούμαι με το αστικό κάθε μέρα, μέσα και έξω από την πόλη. Άνετα, γρήγορα, με ασφάλεια και πολύ οικονομικά. Αποκτήστε την κάρτα απεριορίστων διαδρομών με 35 ευρώ για τους φοιτητές, 50 ευρώ για την πόλη και 60 για όλους τους προορισμούς. Μετακινηθείτε απεριόριστα με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Κέρκυρας όλο το μήνα, μέσα και γύρω από την πόλη, από τον Ύψο και τη Δασιά, μέχρι Μπενίτσες, αλλά και Αχίλιο, Πέλεκα, Aqualand. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια και οικονομικά. Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας. Με σεβασμό στο χρόνο σας.
για τον πρωινό σας καφέ, το σάντουιτς, αλλά και την απογευματινή σας χαλάρωση με έναν υπέροχο χυμό. Στην επαρχιακή οδό Κασιόπη Σιδαρίου, στην Αχαράβη. Και στο τηλέφωνο 26630-64190. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ 5η, 12 Οκτωβρίου, εκπομπή Λόγου σε Δίλογος κοντά σας. Πολλά και σήμερα τα θέματα στην επικαιρότητα. Μας προκληρωθείτε από τα social media, το κανάλι μας στο YouTube, Corfu TV News. Μας θέλετε να φορέσετε ανακοινώσεις και ό,τι θέλετε να επισημάνουμε στο email μας, corfutvnews@gmail.com. Ανοίγουμε γρήγορα το βήμα της εκπομπής μας και υποδεχόμαστε τον Διονύση Μάμαλο. Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα, ωραία, καλησπέρα. Είναι βράδυ 5η, είναι 10 η ώρα ακριβώς, 12 Οκτωβρίου. Εμείς εδώ, δεύτερη εκπομπή για την εβδομάδα. Και θα είναι μια εβδομάδα που θα έχουμε και άλλες εκπομπές, μάλλον και το Σάββατο, σίγουρα την Κυριακή μια μαραθώνια. Είναι εβδομάδα των εκλογών και εμείς είμαστε πάντα εδώ. Εκλογές. Πάμε λοιπόν πολύ γρήγορα να περάσουμε μερικά θέματα για να τη καθημερινότητα, που είναι ένα εξώδικο προς την ΔΕΙΑΚ και με κοινοποίηση των εισαγγελέα. Ένα συμπολίτη μα έχει αγανακτήσει με τα λίματα εκεί στα κανάλια. Και δεν αντέχει άλλο και πήγε μέχρι τον εισαγγελέα. Δεν γίνεται διαφορετικά. 2,5 χρόνια. Μάλιστα. Επίσης, στη σπηλιά, με την παιδική χαρά. Χάλια. Προχειρότητα, Διονύση. Προχειρότητα. Αυτό που λένε, έγινε αυτή η παιδική χαρά, αλλά τι είναι πρόχειρη, αφού έχουν καταστραφεί όλα μέσα σε 6 μήνες. Και βεβαίως, στα μουράγια, κάποιος έπεσε πάνω στα κάγκια στο Μητροπολιτικό, έτσι, Μέγαρο, απέναντι από το Μητροπολιτικό Μέγαρο, έπεσε πάνω στα κάγκελα και ας πάνε οι αρμόδιοι, μην πέσει κανένας από κάτω, όχι τίποτα άλλο, και είναι και ψηλά. Ναι, μην είναι σαν τις Μπενίτσες, που ακόμα δεν τα έχουν φτιάξει, γι' αυτό ο κόσμος το δημοσιοποιεί. Εκεί είναι πολύ ψηλά και θα σκοτωθεί. Λοιπόν, πάμε. Να πω ότι έχουμε πρώτη Κυριακή τον Γιώργο Μαχημάρη, Στέφανο Πουλημένο για Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Σπύρο Βλαχόπουλο για την... Για το Δήμο Παξών. Ποια στελέχη όμως, θέλω να ξεκινήσω από εκεί, έχουν ποια στελέχη της Ιδραίου που μπαίνει στην αντιπολίτευση, δεν εξελέγησαν. Και βεβαίως είναι ονόματα τα οποία μας έκαναν εντύπωση, πέραν από την πρωτιά Καλόγερου. Έχουμε και κάποια στελέχη τα οποία εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, έμεινε απ' έξω ο κύριος Σκούπουρας, ο οποίος πάντα ήταν ο άνθρωπος, το πρόσωπο εκείνο που έφερνε ψήφους. Πολύ χαμηλά. 400 κάτι. Ο κύριος Μωραΐτης με τα τραπεζοκαθίσματα και με τον έλεγχο που έκανε εκεί στην πόλη. Δεν τα έκανε καλά. Δεν τους έδωσε περισσότερες υποσχέσεις, τον καταψήφισαν. Δεν βγαίνει. Ο κύριος Μελίδης. Ο κύριος Μελίδης, φαίνεται οι συμπολίτες μας δεν τον μαύρισαν. Κυρία Τζάνε, γιατί δήμαρχος. Δεν βγήκε. Και στα τρία νησιά ο κύριος Κατέχης, ο κύριος Αργυρός και ο κύριος Κατέχης Αλέξανδρος. Δεν βγήκαν αυτοί οι τρεις, διότι ο Δήμο τον πήρε κεντρικής Κέρκυρας είναι ο κύριος Πουλημένος, επομένως θα βγάλει δικούς του συμβούλους. Σπάτουλας Βασίλης. Έκανε τη μεταγραφή από τον κύριο Τρεπεκλή, που ήταν στην αντιπολίτευση. Θα πήγαινε πάλι στην αντιπολίτευση αν εκλεγόταν, αλλά ούτε καν στην αντιπολίτευση δεν βγήκε. Δυστυχώς. Ο κύριος Μούρας, ο οποίος ήταν στην αντιπολίτευση, έκανε μεταγραφή στην κυρία Ιδραίου, ούτε καν στην αντιπολίτευση ήταν. Κύριος Σπύρος Μπούρας. Και βεβαίως, δεν θα πω διασυρμός, θα πω όμως ότι είναι ντροπή. Το έχω ξαναπεί αυτό ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο οποίος εκπροσωπεί τους επαγγελματίες Κέρκυρας, να μπαίνει στη λογική των παρατάξεων, των δημοτικών παρατάξεων και να κατεβαίνει υποψήφιος. Και βεβαίως, εισέπραξε το αντίτιμο.
Δεν βγήκε. Μάλλον είναι πολύ χαμηλά. Ούτε οι συνάδελφοί του τον ψήφισαν. Είναι, τι να πω, και βεβαίως τώρα θα είναι και πιο δύσκολη τη δουλειά του, γιατί τι να εκπροσωπεί τώρα. Να εκπροσωπεί την παράταξη της χιλιάς ιδραίου, θα πηγαίνει δηλαδή να εκπροσωπεί τι. Κανονικά πρέπει ο εμπορικός σύλλογος, το διοικητικό συμβούλιο, να αλλάξει πρόεδρο, να βάλει έναν άλλο πρόεδρο και να φύγει ο κ. Αλέξης να κάτσει εκεί με την προοπτική, αν την επόμενη τετραετία ξανακατεβεί υποψήφιος σύμβουλος, να έχει έτσι, αυτό το όνειρο να ζει, εν πάση περιπτώσει, για να μην πω τίποτα άλλο. Λοιπόν. Κανονικά θα πρέπει να παραιτηθεί από μόνος του ο κ. Αλέξης, Διονύση, και όχι τώρα να τον αναγκάσουν σε παραίτηση. Το σωστό είναι αυτό. Πάμε ποιες κοινότητες έχασε ο Στέφανος Μιλημένος. Έτσι, κάποια χωριά. Γιατί θα σου πω γιατί το λέω αυτό. Γιατί η περιφέρεια έδωσε πρωτιά στο Στέφανο Μιλημένο και είναι η κοινότητα των Καλαφατιώνων, των Βαρυπατάδων, του Αγίου Προκοπίου. Είναι οι τρεις κοινότητες από το Δήμο Αχιλίων, πρώην Δήμο Αχιλίων. Παλαιοκαστριτών, Λάκωνες, Κρίνη, Μακράδες, έτσι. Και νομίζω Δουκάδες. Δουκάδες όχι. Το πήρε το. Παρακαλώ, Λάκωνες, Κρίνη και Μακράδες. Τρία χωριά. Έτσι, στο Δήμο Παλαιοκαστριτών. Στο Δήμο Θεάκων δεν πήρε ο κύριος Πουλημένος, τον Άγιο Μάρκο, τις Γουράδες, τις πήρε η κυρία Ιδραίου αυτές, αυτά τα χωριά, τις κοινότητες. Ζυγός, Σπαρτίλας. Κοράκιανο. Βέβαια και εδώ πρότευσε ο κύριος Πουλημένος και στο παρελίον συναράδες Αγιάννη πήρε ο κύριος Πουλημένος, τα υπόλοιπα χωριά Άφρα, Κομπίτσι, Κοκκίνη, Βάτος, Γιαννάδες χάθηκαν και πήγαν στην κυρία Ιδραίου. Εδώ ήταν ο μόνος δήμος που πρότευσε η κυρία Ιδραίου. Ακριβώς. Έτσι για να έχουμε μια εικόνα. Και θέλω να πω τους λόγους, για ποιους λόγους έχασε η κυρία Ιδραίου. Έχω πει ότι σήμερα θα μιλήσουμε για τις 7 πληγές της κυρίας Ιδραίου, που την οδήγησαν στην αντιπολίτευση. Καταρχήν, μετά από λίγο, σε λίγα λεπτά θα σας δώσουμε και μια εικόνα από τις δημοσκοπήσεις, που εκεί θα βγάλετε συμπεράσματα. Πολύ σοβαρά συμπεράσματα. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που θα σας μιλήσω για τις 7 πληγές της κυρίας Ιδραίου. Δεν είναι τυχαίο. Έχουν σχέση και με τι έχουν καταγραφεί από τους πολίτες στην έρευνα που έκανε, στη μεγάλη έρευνα, γιατί είναι 580, αν δεν κάνω λάθος το δείγμα, στο Δήμο και της Κερκύρας. Στη διαχείριση των απορριμμάτων. Μπορεί ο κύριος Σερεμέτης να έλεγε ότι όλα πάνε καλά με τα απορρίμματα και κοιτάτε το παρελθόν τι γινότανε. Όμως δεν έχει λύσει τίποτα. Έλυσε την αποκομιδή ως ένα σημείο, γιατί κάθε εβδομάδα βγάζαμε και κάποια βουνά σκουπιών. Έλυσε την αποκομιδή, δεν έλυσε όμως τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ένα τεμπλόνι το οποίο είναι γεμάτο απορρίμματα και η μεταφορά η οποία κοστίζει εκατομμύρια. Εκατομμύρια στοιχίζει η μεταφορά ρέα. Και απορώ πως λένε ότι λύσανε. Και τόσα χρόνια θα έλεγα το εξής, ότι θα έπρεπε η κυρία Ιδραίου από τη στιγμή που έχασε τον Φόσδα και πήγε στην περιφέρεια, θα έπρεπε να πρωταγωνιστεί και να φωνάζει «Θέλουμε εργοστάσιο! Εμοραγούμε! Θέλουμε να μεταφερθούν τα δέματα, γιατί οι κάτοικοι του Τεμπλονίου υποφέρουν. Οι κάτοικοι των γύρω περιοχών δεν τους άκουγε, κυρία Ιδραίου. Δεν τους άκουγε. Υποφέρουν. Τα δέματα είναι εκεί και σαπίζουν. Και μολύνεται το περιβάλλον. Αυτό είναι το ένα. Η μία πληγή που, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι ήταν πολύ σοβαρή και δεν το έλαβε υπόψη της. Το δεύτερο είναι το κυκλοφοριακό. Σας τα λέω με μια σειρά περίπου για να καταλάβετε έτσι πώς καταγράφονται αυτά τα προβλήματα. Το κυκλοφοριακό δεν το έλυσε.
μάλλον επιδεινώθηκε το κυκλοφοριακό. Εμείς από τη Μέση Κέρκυρα, δηλαδή από την Νότια και Κεντρική Κέρκυρα, για να μπούμε από του Βριώνη στη μια απόσταση 4 χιλιόμετρων, θέλουμε μία ώρα. Είναι κόλαση ορισμένες φορές. Δεν διαχειρίστηκε σωστά. Δεν υπήρξαν υποδομές, δεν υπήρξαν έτσι μελέτη προς τη λύση αυτού του μεγάλου προβλήματος. Γιατί είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και ταλανίζει χιλιάδες επισκέπτες και κάτοικους αυτού του νησιού. Δεν έκανε τίποτα. Να σου πω τι έκανε. Την περίοδο του καλοκαιριού μάζεψε κάποιους παράγοντες εκεί. Είμαστε όλοι. Όλοι, ναι, πολύ καλά τα μέτρα. Και μέχρι εκεί. Μάζεψε, ας πούμε, τους αρεστούς. Γιατί ο κύριος Αλέγκρης που πήγε εκεί πέρα να εκπροσωπήσει τον εμπορικό σύλλογο, δεν εκπροσωπούσε τον εμπορικό σύλλογο, τον εαυτό του εκπροσωπούσε, διότι ήταν ήδη υποψήφιος. Τα είχε συμφωνήσει με την κυρία Αγγραίου. Και μετά από λίγες μέρες ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα. Άρα, το κυκλοφοριακό ήταν το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα και η δεύτερη πληγή της που δεν το έχει καταλάβει. Ακόμα δεν το έχει καταλάβει. Το τρίτο είναι η είδεση. Βέβαια. Παρέλαβε μια ΔΕΙΑΚ υγιέστατη με ταμείο 300.000 ευρώ. Με τον κύριο Φαϊτά δεν ανταλλάσσω ούτε καλημέρα. Τον πρώην πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ. Όμως οφείλω να πω ότι είχε μια άφησε μια νοικοκυρεμένη ΔΕΙΑΚ. Έτσι. Και μην θεωρήσετε ότι άφησε για το Δήμο Κερκυραίων, άφησε για όλο το νησί νοικοκυρεμένη ΔΕΙΑΚ. Στα διοικητικά. Ήταν ενιαίος ο Δήμος τότε. Στη διαχείριση και σήμερα. Είναι σύνδεσμος. Έτσι. Δεν κατάφερε. Όλο το νησί υπέφερε από διακοπές, από προβλήματα. Ναι. Παντού υπήρχε βλάβες παντού. Κράτησε τη θέση της Προέδρου. Λάθος της. Έτσι. Κράτησε τη θέση της Προέδρου της ΔΕΙΑΚ. Χωρίς όμως να μπορεί να ανταπεξέλθει. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει και δήμαρχος και πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ ολόκληρου του νησιού, που τα προβλήματα το ένα διαδεχόταν το άλλο. Ήταν δύσκολο. Ήτανε λάθος της. Μεγάλο. Και βεβαίως τις βάζουν αυτοί που την αξιολόγησαν, το βάζουν ως τρίτο και κυριότερο θέμα. Πάμε σε ένα άλλο που είναι οι υποδομές. Αυτό το λέω. Εσύ και δεν το έχεις πει αυτό. Βλέπω κάθε λίγο τον κύριο Καλόγερο, ο οποίος πολύ σωστά προσπαθεί ο άνθρωπος, μας δείχνει τις ασφαλτοστρώσεις. Πρέπει να το πω για πολλωστή φορά ότι αυτά ήταν έτοιμα από τον κύριο Νικολούζο. Και στη συνέχεια, ακριβώς, μπράβο του κυρίου Καλόγερου που τα υλοποίησε. Έτσι, μπράβο. Αυτό όμως, πράγματι ήταν χάλια. Είναι χάλια οι δρόμοι. Πρόσεξε όμως, θα σου πω. Χάλια οι δρόμοι στην πόλη της Κέρκυρας. Στην περιφέρεια παραμένουν ίδιοι. Η ίδια κατάσταση. Δεν, δηλαδή, δεν προσθέθεσε κάτι να πει ότι θα κάνω μια ασφαλτόστρωση στην περιοχή των στην Αράδο. Σε δημοτικό δρόμο. Δεν έκανε τίποτα από αυτά. Ή κάπου αλλού, εν πάση περιπτώσει. Δεν έγιναν αυτά. Άρα στις υποδομές, και αν λάβουμε υπόψη τα πολιτιστικά μνημεία τα οποία έχουν μείνει ερυπιώνες, όπως είναι. Γυαλινάς. Παρακαλώ, δείτε το. Φίνικας, δείτε το. Ρένα Βλαχοπούλου, δεν κατάφεραν να κάνουν ένα υπαίθριο θέατρο για να παίζονται παραστάσεις το καλοκαίρι. Δεν το κατάφεραν. Δημοτικό θέατρο. Το παρέλαβαν να στάζει και συνεχίζεται. Μέχρι και το αφήνουν έτσι. Να είναι τρύπιος, να τρέχει. Όταν βρέχει πολύ, τρέχει μέσα. Και απορώ και κάποιοι άνθρωποι του πολιτισμού που δεν κάνουν έτσι, να κοιτάξουν τις τρύπες. Αυτοί που έβγαιναν ενθέρμος και στήριζαν την κυρία Αιδραίου. Νίκος Κούρκουλος. Στην Παλιοκαστρίτσα. Περιφέρεια. Τίποτα. Δεν έκανε τίποτα απολύτως. Δεν λέω αυτά, θέλω να πω για τον Σαντζιάκομο. Δεν έκανε, δηλαδή, έργα υποδομής. Και αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Η αγάπη,
Πώς το είπαν το σύνθημα εκείνο εκεί που έλεγε? Το χαμόγελο και αγάπη. Χαμόγελο και αγάπη. Είχαμε χορτάσει από χαμόγελα, από το Facebook και αγάπη και ωραίες φωτογραφίες και φωτογραφίες της κυρίας. Είχαμε χορτάσει από αυτά. Όμως θέλαμε κάτι να μας πει τι έκανε αυτά τα 4 χρόνια. Τι έκανε. Αυτό ήταν ένα μεγάλο θέμα που ενδεικτικά ανέφερα 3-4 πράγματα. Θέλω να πάω και λίγο στην καθημερινότητα. Είναι το 5ο θέμα. Η καθημερινότητα, πρέπει να πω στην κυρία Ιδρέου, δεν την κοίταξε. Δεν την κοίταξε καθόλου. Δεν άκουγε τους κατοίκους της παλιάς πόλης. Άκουγε τους ολίγους, τους αρεστούς. Οι λίγοι ήταν οι αρεστοί της κυρίας Ιδρέου. Οι κάτοικοι ταλέποροι, οι οποίοι θέλανε να λύσουν το πρόβλημα αυτό της ηχορύπανσης, φωνάζανε, διαμαρτυρόντουσαν. Δεν τους άκουγε. Δεν άκουσε τους κατοίκους της Γαρίτσας. Ούτε εκεί τους άκουσε. Έτσι, δεν άκουσε τους κατοίκους του Κανονίου. Δεν τους άκουσε. Δεν άκουσε τους κατοίκους, με λίγα λόγια, δεν κοίταξε την καθημερινότητα. Ήθελε να είναι αρεστή στους επιχειρηματίες. Πολύ καλά έκανε και εγώ θέλω να είμαι αρεστός. Με τους πελάτες μου και τους επιχειρηματίες. Αλλά υπάρχουν, ζουν, βιώνουν την όλη κατάσταση και αυτοί οι ταλέποροι κάτοικοι στην πόλη της Κέρκυρας. Βιώνουν αυτή την κατάσταση. Ταλαιπωρούνται καθημερινά. Γιατί κάποιοι, λίγοι ευτυχώς, τους ταλαιπωρούσαν. Όχι πολλοί, ελάχιστοι. Όχι πολλοί. Αυτό το έχουμε πει όλοι. Και το λέμε και δεν το ξαναλέμε. Και τους κάγεται με τα αυτιά. Και θέλεις να πω και κάτι άλλο. Γιατί είμαστε στο 5ο, έτσι, στην 5η πληγή της κυρίας Ιδρέου. Είχε και έναν υπεύθυνο για όλη αυτή τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τράπεζο καθίσματα και αυτά. Που δεν ενδιαφερόταν. Βάλε τους έλεγε, βάλτε τράπεζο καθίσματα. Έδωσε 50 περίπου εντολές, το κατήγγειλε και ο νέος δήμαρχος, ο κύριος Στέφανος Πουλίνος. 50 εντολές, παρά την αντίθετη άποψη της υπηρεσίας, δώστε του άδεια. Κρατά. Δεν τον διέφερε αν μπορούσε να περάσει από το πεζοδρόμιο. Όταν πήγαινε και καθόταν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας απέναντι, γιατί ήταν γνωστός του φίλος του, δεν έβλεπε ότι ο χώρος στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας έχει μείνει το πεζοδρόμιο 1 μέτρο. Δεν τα έβλεπε ο κύριος Βοράκης. Περπατούσε πάρα πολύ γρήγορα, είχε μαύρα γυαλιά και δεν τον άκου... και συνεχώς τηλεφωνούσε. Δεν τα βλέπει αυτά τα πράγματα. Φοβάμαι πολύ ότι θα έχει και συνέχεια ο κύριος Μωραϊκής, διότι έχουν προσφύγει κάποιοι στον εισαγγελέα. Φοβάμαι. Αυτή την καθημερινότητα δεν την πρόσεξε, κυρία Ιδρέου. Ένα άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι το γεγονός ότι όλα αυτά τα προβλήματα, άφησα για το τέλος στην περιφέρεια, τα προβλήματα, είχαν δημιουργήσει μια πολύ άσχημη εικόνα. Δηλαδή, αν δει κανείς την δημοσκόπηση, που θα παρουσιάσω σε λίγο, η δημοτικότητά της ήταν στο χαμηλότερο σημείο από όλους τους άλλους. 68% της έβαζαν χ. Την έκριναν αρνητικά. Και μου είχε πει ο συγχωρεμένος ο Ηλίας Νικολακόπουλος, θα δώσω την κάρτα μετά, περιμένετε, σας την έχω για έκπληξη. Μου είχε πει το εξής, όταν βλέπεις πολιτικό με αρνητικό ισοζύγιο, ξέχασέ τον. Δηλαδή αν υπερβαίνει το 55%, το 50% και είναι αρνητικό το ισοζύγιο στις θετικές γνώμες, τότε ξέχασέ τον. Αυτό δεν το πρόσεξε. Και ξέρεις, αυτή η συμπεριφορά της που ενίοτε ήταν αλαζονική, έτσι, ενίοτε ήταν αλαζονική η συμπεριφορά της. Δεν το είχε καταλάβει. Δεν είχε καταλάβει ότι δεν θα μπορούσε αυτά τα προβλήματα να αυτή την δημοτικότητα, την αρνητική, να την αλλάξει τον τελευταίο μήνα με χαμόγελο και αγάπη. Δεν θα μπορούσε. Και το έχω δει με άλλον πολιτικό, ο οποίος όταν είχαμε πάει στην εταιρεία αυτή που είχαμε τη δημοσκόπηση πριν 7 χρόνια, είχε αρνητικό ισοζύγιο στη δημοτικότητα, του είχε πει
πολύ αργά για να την αλλάξετε, κυρία. Λοιπόν, αυτό δεν το είδε. Και το τελευταίο που πρέπει να πω είναι για την περιφέρεια, τα χωριά που δεν τα κοιτάξε. Και η πόλη την καταψήφισε και τα χωριά, γιατί περίμενα από την πόλη να διασωθεί. Το γνώριζε ότι στην περιφέρεια δεν πάει καλά. Το γνώριζε. Ποια χωριά, ποιους δήμους πήρε, Αγγιλίων, Παλαιοκαστριτών, Θεάκων. Το μόνο δήμο που πήρε ήταν τον Παρελίων. Που είχε και τους λιγότερους ψηφοφόρους. Θεάκων είναι ένας πολυπληθής δήμος. Παλαιοκαστριτών το ίδιο, όπως είναι και ο δήμος Αγγιλίων. Πάρα πολύ μεγάλος. Ναι. Δεν τα πήγε καθόλου καλά, γιατί δεν έριξε το βάρος στην περιφέρεια. Και αυτό το γνώριζαν. Και την καταψήφισαν. Τα πήρε, τα εισέπραξε. Το εισέπραξε το αντίτιμο. Και βεβαίως πρέπει να πω ότι το μήνυμα που εξέπεμπε δεν ήταν σαφές. Επικοινωνιακά δεν ξέρω ποιον είχε επικοινωνιολόγο, γιατί πολλοί κάνουν τους επικοινωνιολόγους. Εγώ μιλώ εκ πείρας 40 χρόνια και με δάσκαλο τον Ηλία τον Νικολακόπουλο, τον αείμνηστο Ηλία Νικολακόπουλο. Πρέπει να πω ότι δεν ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα που έδινε στους πολίτες. Χαμόγελο και αγάπη δεν είναι μήνυμα. Το χαμόγελο και αγάπη. Γι' αυτό και έχασε από αυτές τις 7 λιγές. Λοιπόν, τι έλεγαν όμως οι δημοσκοπήσεις. Εγώ είχα πει το εξής, Ρέα, ότι 2 δήμοι θα κάνουν περίπατο. Ο τρίτος έχει πρόβλημα. Και εξηγούμε. Βόρεια Κερκύρα. Πάμε στην πρώτη κάρτα που θα σας τη δείξουμε. Είναι ταυτότητα της έρευνας. 562 άτομα ήταν στη Βόρεια Κερκύρα. Έγινε η έρευνα αυτή έγινε στις 14, από 14 μέχρι 16 Σεπτεμβρίου. Περίπου 20 μέρες πριν τις εκλογές. Για δείτε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η δημοτικότητα του Γιώργου Μαχημάρη. 57%. Το αρνητικά του δεν υπερεύαινε το 38%. Ο κύριος Βάρελης είχε 42%. Και ο κύριος, αυτά είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ορισμένοι δεν θα λαμβάνουν υπόψη τους. Και ο κύριος Ρούστινος είχε 26% με αρνητικά 20%. Αυτά είναι ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία, αν τα συνδυάσεις με τα αποτελέσματα που σου δίνει η έρευνα, βγάζει συμπέρασμα. Λοιπόν, ο κύριος Μαχημάρης είχε μια. Δεν θα δώσω άλλη κάρτα, γιατί εντάξει, δεν θέλω τώρα, τελείωσε τώρα. Έδινε ότι από την πρώτη Κυριακή με άνεση να φέρνει την εκλογή. Και την πήρε, με 50%. Πάμε στην κεντρική Κέρκυρα. Βλέπετε την κάρτα της κεντρικής Κέρκυρας, 594 άτομα, 15 έως 18 Σεπτεμβρίου εδώ έγινε η έρευνα αυτή και η δημοτικότητα του κ. Πολυμένου ήταν 64% θετικές γνώμες. Η κυρία Σιδρέου, το βλέπουμε, 31%, αλλά οι αρνητικές γνώμες της κυρίας Σιδρέου έφταναν το 68%. Που σήμαινε. Που σημαίνει. 7 στους 10 της έβαζαν αρνητική βαθμολογία. Δεν την ήθελαν. Να, ένα στοιχείο, ποιοτικό στοιχείο που δεν το είχε λάβει υπόψη της. Είχε δημιουργήσει πολύ άσχημη εικόνα προς τα έξω. Ο κύριος Τάκης Μεταλλινός είχε 30, ο κύριος Μπορμπότης 22 και ο κύριος Καρυδής 29. Αυτή η κάρτα είναι της δημοτικότητας. Και πάμε και στην τελευταία κάρτα για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Σας το δωρίζουμε, κυρία Ιδρέου, για να το γνωρίζετε, που είναι η καθαριότητα με 69% πρώτη προβλήματα. Οδικό δίκτυο κυκλοφοριακό είναι εδώ 57%. Υδροδότηση 31%. Φωτισμός 12%. Υποβαθμισμένες συνοικίες 8%. Πολιτισμός 4%. Δεν γνωρίζω να απαντώ 6. Αυτή ήταν η σειρά των προβλημάτων στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Και βεβαίως στην επιλογή ποιον θέλουν δήμαρχο ήταν ο κύριος Πουλημένος με 44% και 17% η κυρία Μελόπη που έκλεισε η ψαλίδα γιατί ήταν και κάποιοι
η οποία ήταν αναποφάσιστη και έκλεισε στις 5 μονάδες. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Και θες να πάμε και παρακάτω? Ναι, ναι, ό,τι θέλεις. Στ' άλλο ένα. Mm-hmm. Πάμε και στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας. 15 με 19 Σεπτεμβρίου, 15 μέρες πριν, 574 άτομα και θα παρουσιάσουμε ένα στοιχείο της δημοτικότητας εκεί κάτω. Και ο καθένας θα βγάλει συμπεράσματα. Εκεί σου είπα και είχα πει ότι υπάρχει πρόβλημα. Εκεί έπεσαν τρία πρόσωπα. Λέσης, Κυμαριώτης, Γκούσης. Οι δύο στους τρεις θα έμπαιναν στο δεύτερο γύρο. Και βλέπουμε εδώ πέρα τη δημοτικότητα. Σταμάτης Πελάης με 39% πρώτος. Νίκος Κούτσης με 37%. Βασίλης Χυμαριώτης με 32%. Κώστας Λέσης 28% με ένα αρνητικό ισοζύγιο που έφτανε το 65%. Αρνητικό ισοζύγιο. Και ο κύριος Αλεξάκης με 20%. Δείτε την κάρτα. Αυτά είναι τα στοιχεία από τις έρευνες. Επομένως, επαληθεύτηκαν μέχρι τελείας. Όλα. Αυτή ήταν η αλήθεια. Η οποία κάποιοι έλεγαν το μακρύ και το κοντό τους. Λοιπόν, να περάσουμε και σε άλλο θέμα, έτσι. Έχουμε χρόνο. Πάμε. Όχι πολύ, αλλά πάμε. Πάμε και στη Βόρεια Κερκυρά, που εκεί είχαμε πει ότι ο κύριος Κούλας, ο πρόεδρος τοπικής, δεν εκλέχθηκε. Mm-hmm. Δεν σύμβουλο, δημοτικός. Παρά τη στήριξη στον κύριο Βάρελη, δεν εκλέχθηκε. Πληρώνονται, κύριε Κούλα μου. Τα γραμμάτια πρέπει να εξοφλούνται. Και πληρώνονται. Ο κύριος Μαγουλάς επίσης, δημοτικός σύμβουλος, δεν εκλέχθηκε με τον κύριο Βάρελη. Και αυτό έγινε γιατί μπήκανε σε ένα συνδυασμό ο οποίος, και ο Βαρελής είναι ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ δύσκολο ένας νεοδημοκράτης θα έδινε ψήφο στον επικεφαλής ο οποίος ήταν ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλω να κάνω και ένα σχολείο για την Εκκλησία. Το είπε και ο Δήμαρχος. Για αυτούς τους θεομπαίκτες που όλη μέρα σταυροκοπιούνται. Και βεβαίως ήταν λοιπόν ορισμένοι ιερείς, ανακατεύτηκαν εντός εισαγωγικών με ψηφοθυρία στο εκκλησίασμα τους. Ντροπή. Εγώ περίμενα κάποια στιγμή ο κ. Σεβασμιώτος να το πει, να το βγει έξω, να πει ότι ξέρετε, αλλά δεν έγινε τίποτα. Πάντως, έγιναν. Έγιναν αυτά και δεν διαψεύτηκαν. Έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, και αλλού έχω υπόψη μου, αλλά δεν θέλω να πω. Επειδή είπες πριν για τα απορρίμματα, μας δίνει η κυρία Παπανικολοπούλου κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν το πρόστιμο, τα πρόστιμα, γιατί πληρώνουμε δύο, ένα είναι για το τέλος ταφής και άλλο είναι για τα πλαστικά. Διονύση, πληρώνουμε πολλά και θα πληρώσουμε πολλά το 23. Δεν το έχουμε καταλάβει νομίζω ακόμα. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Παπανικολοπούλου. Το πρόστιμα που πληρώνουμε. Το ένα είναι για το τέλος ταφής, έτσι. Και το άλλο είναι για κάθε συσκευασία, για κάθε τόνο πλαστικών που δεν πληρώνουμε, έχουμε ένα πρόστιμο 800 ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα το τέλος ταφής. Είναι κειμενόμενο, όχι κειμενόμενο, κλιμακούμενο το πρόστιμο. Δηλαδή το 2022 είχαμε 20 ευρώ ανά τόνο που δεν ανακυκλώνεται. Και για να καταλάβει και ο πολίτης που παρακολουθεί, να το πω έτσι απλά. Δηλαδή αν εμείς αυτή τη στιγμή ως Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας στέλνουμε στην Κοζάνη, έτσι, 100 τόνους απορριμμάτων, από τους 100 τόνους ένα μέρος θα επεξεργαστεί. Το υπόλοιπο που θα πάει για ταφή, οι 50 τόνοι ας πούμε, εκεί θα πληρώσουμε επιπλέον και το τέλος ταφής. Που για μέν το 2022 ήταν 20 ευρώ ο τόνος, αλλά προσέξτε, το 2022 το πλήρωσε
το κράτος, το αρμόδιο Υπουργείο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα μετακυλήσει στους Δήμους, αλλά θα μετακυλήσει αργότερα, επειδή γνωρίζουν τα οικονομικά των Δήμων ότι είναι στενά, γι' αυτό και δεν τα έβαλαν. Από το 2023 όμως και μετά, θα πληρώνει κατευθείαν ο Δήμος, δηλαδή από το χρόνο που μπαίνει, έτσι. Και έχουμε, για μένα το 2023 θα πάει 25 ευρώ τόνος. Για το 2024 θα πάει 30 ευρώ τόνος και μέχρι το 2027 θα φτάσει τα 55 ευρώ τόνος. Για κάθε τόνο λοιπόν που δεν ανακυκλώνουμε θα πληρώνουμε πρόστιμο. Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Παναγκολοπούλου. Νομίζω ότι θα τον απασχολήσει τον νέο δήμαρχο το θέμα των χρημάτων που θα πληρώσουμε. Και να πάμε λίγο για στους κατοίκους. Πριν είπες και για Παλιαπόλη και για Γαρίτσα. Θα ξεκινήσουμε Παλιαπόλη. Έχουμε τον κύριο Νίκο Λίβιο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Μόνιμων Κατοίκων, ο οποίος λέει: όποιος και να βγει, θέλει με εφαρμογή του νόμου κάτι το οποίο δεν ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Πάμε να τον ακούσουμε. Ήθελε μια αλλαγή και το έδειξε εκεί στην Κάλπη. Ευχόμαστε στο νέο δήμαρχο κάθε επιτυχία. Εμείς θα είμαστε κοντά του να επεξηγούμε τα προβλήματά μας όποτε και όταν χρειαστεί. Φυσικά ένα είναι το μότο μας, είναι ότι να τηρηθεί ο νόμος. Αυτό τα λέει όλα. Και πιστεύω ότι και ο Δήμαρχος έδειξε στις επαφές που είχαμε μαζί του και δημόσια ότι αυτό επιδιώκει. Αυτό που θέλετε, είπατε, να τηρηθεί ο νόμος, αλλά και μια καλύτερη ποιότητα ζωής για εμάς τους κατοίκους, τους μονίμους, η οποία μάλλον δεν υπήρχε τα τελευταία χρόνια. Δεν υπήρχε αυτό είναι το αυτονόητο. Εμείς έχουμε εκφράσει τις θέσεις μας και στον νέο δήμαρχο, αλλά όπως και στην προηγούμενη δήμαρχο και στον κύριο Νικολούζο, τις θέσεις μας και τις απόψεις μας για το πώς θα λυθούν αυτά τα προβλήματα της παλιάς πόλης και όχι μόνο. Γύρω από αυτά κινούμαστε. Όλοι είναι ενήμεροι για αυτές τις θέσεις και αυτές θα επιδιώξουμε να εφαρμοστούν. Αυτό σαν συμπέρασμα όλων αυτών είναι ότι καταλήγουμε στο εξής, ότι όταν τηρηθούν οι νόμοι και οι κανονικές διαδικασίες, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Από την παλιά πόλη θα πάμε στη Γαρίτσα και εκεί αυτό που ζητούν είναι να ολοκληρωθούν τα έργα, Διονύση, και να γίνει μια γενική ανάπλαση και κάποιον να τους ακούει. Όπως είπε ο κύριος Αλέξανδρος Βέργης. Πάμε να τον ακούσουμε. Εμείς θα περιμένουμε με το νέο έτος τη νέα δημοτική αρχή, στην οποία όλοι μας ευχόμαστε για το καλό του νησιού να είναι δημιουργική και να λύσει πολλά προβλήματα του τόπου μας. Όπως γνωρίζετε και γνωρίζουν όλοι οι συμπολίτες μας, η Γαρίτσα έχει πολλά προβλήματα και πολλά θέματα που απασχολούν όχι μόνο εμάς σαν κάτοικους της Γαρίτσας, αλλά απασχολούν όλο το νησί. Θα πάμε βέβαια εκεί στους αντιδημάρχους, όπως γνωρίζετε. Ο πρώτος που θα συναντήσουμε θα είναι ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών. Θα πάμε στη ΔΕΙΑΚ και θα ζητήσουμε να σταματήσει και να μην ξαναδούμε ποτέ λύματα στον κόλπο της Γαρίτσας. Θα πάμε βέβαια στο Γραφείο της Ποιότητας Ζωής και στον Αντιδήμαρχο της Καθημερινότητας και οπωσδήποτε θα επισκεφτούμε και τον κύριο Δήμαρχο και θα του ζητήσουμε όλα αυτά τα οποία είχαμε συζητήσει και προεκλογικά με όλες τις δημοτικές παρατάξεις να τηρηθούν. Θα σας πω επίσης ότι ζητήσαμε ραντεβού και αυτό θα γίνει τη Δευτέρα στη Διαχειριστική Αρχή, ώστε η Γαρίτσα να μπει σε ένα σχέδιο ανάπλασης για να μπορέσουμε μέσα από αυτό το σχέδιο να φτιάξουμε όλη την περιοχή της Γαρίτσας. Η Γαρίτσα είναι το ομορφότερο και πρέπει να είναι το ομορφότερο προάστιο της Κέρκυρας. Πλέον, βέβαια, όλοι γνωρίζουμε, δεν είναι προάστιο, γιατί είναι συνδεδεμένη με την πόλη και είναι μία από τις καλύτερες περιοχές της πόλης μας. Θα κοιτάξουμε λοιπόν αυτό να τα αλλάξουμε, να φτιάξουμε μια Γαρίτσα η οποία πραγματικά θα αξίζει όχι μόνο για την Κέρκυρα, όχι μόνο για τους κατοίκους, αλλά και για όλη την Ελλάδα. Το τοπόσιμο της Γαρίτσας, του όρμου της Γαρίτσας, που έχουμε το Φρούρι απέναντί μας, δεν υπάρχει, κυρία μου. Δεν υπάρχει πουθενά σε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν θα γίνει και το υπόλοιπο κομμάτι, δηλαδή το μέσα μέρος της Γαρίτσας. Το έργο πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί?
Το έργο, κοιτάξτε, το έργο της ανάπλασης, όπως γνωρίζετε, θα έπρεπε να έχει τελειώσει εδώ και πολύ καιρό. Ναι. Ο εργολάβος είχε ζητήσει μια παράταση. Ναι. Η παράταση αυτή ήταν μέχρι τον Οκτώβριο. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να το παραδώσει άμεσα και να το παραδώσει όπως πρέπει να είναι. Θα παρακαλέσουμε λοιπόν όλους αυτούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι να ελέγξουν τον εργολάβο, να πάνε εκεί να τον ελέγξουν, να δουν τι έχει κάνει και να δουν τα υπόλοιπα τα οποία πρέπει να κάνει να γίνουν σύντομα. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν έκανα λάθος προηγουμένως, δεν τους ακούγανε τους κατοίκους. Έτσι, έτσι. Ακούγανε όσους τους άρεσαν, τους αρεστούς, τους κατοίκους. Πάμε τώρα να σε πάω λίγο τουρισμό, θες να σε πάω λίγο στον κύριο Κατσαρό. Τουρισμό. Ο κύριος Περικλής Κατσαρός, ξεκινούν και εκθέσεις Διονύση, γιατί εντάξει, αφήσαμε τις εκλογές, έχουμε τις εκλογές, αλλά εσένα σίγουρα ο νου σου είναι στραμμένος στη World Travel Market και όχι μόνο, γιατί πάντα καλύπτεις το ρεπορτάζ που θα κάνεις και φέτος. Έχουμε τον κύριο Κατσαρό, πάμε να δούμε τι μας δήλωσε. Μας επανέφερε στο κλίμα ο κύριος Κατσαρός. Ακριβώς. Πάμε. Κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκινήσουμε από το πρώτο ερώτημα. Σε όσους έχουν και δεύτερη Κυριακή στις τοπικές εκλογές και περιφερειακές, καλή επιτυχία. Απλώς αυτά που θα δεσμευτούν, να ξέρουν ότι θα πρέπει να υλοποιηθούν. Το κλείσαμε το θέμα αυτό. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο τώρα, το οποίο έχει να κάνει με την τουριστική σεζόν. Βεβαίως και η τουριστική σεζόν έχει τελειώσει, όχι ακόμα. Απομένει να κάνουμε τον απολογισμό μας. Να δούμε ακριβώς σε τι επίπεδα κινήθηκε η αγορά. Εγώ πιστεύω πάντως ότι η σύγκριση η οποία θα γίνει, και τουλάχιστον αυτό θα γίνει από μένα, δεν θα γίνει με γνώμονα την περσινή σεζόν, γιατί η περσινή σεζόν ήταν μια σεζόν η οποία ήταν ανέλπιστα καλή και γεμάτη. Και πώς να μην ήταν εξάλλου, τη στιγμή κατά την οποία υπήρχε 2 χρόνια εγκλεισμός λόγω του COVID. Ο απολογισμός που θα γίνει μεταξύ 19 και 23. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα είναι προς θετική κατεύθυνση ως προς τις κρατήσεις. Αυτό που απομένει είναι να δούμε τι θα μείνει στη τσέπη του κάθε συναδέλφου και επαγγελματία. Έχουμε να πληρώσουμε πολλά, συνεχίζομαι να πληρώνομαι. Και με ευκαιρία αυτή τη ερώτησή σα, θα σα πω ότι τελειώνοντας η τουριστική σεζόν, θα κάνουμε βέβαια και τις απαιτούμενες εκείνες ενέργειες που έχουν μείνει στο σιρτάρι για την οπωσδήποτε επίλυση των χρονιών προβλημάτων που έχει ο κλάδος μας. Όπως θα το ξαναπούμε πάλι, και η βραχυχρόνια, μίσως πολύ καλά είπατε, προχθές ένα κανάλι των Αθηνών είχα δώσει μια συνέντευξη, και στην οποία απέναντί μου είχα έναν ιδιοκτήτη από την βραχυχρόνια μίσθωση, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς, συμφωνούσε με αυτά τα οποία του έβαλα στο τραπέζι της συζήτησης. Θα το κυνηγήσω με αυτό σαν πρώτο θέμα. Όλους τους θέλουμε δίπλα μας επαγγελματίες, αλλά αρκεί να δουλεύουν μέσα στην ίδια γραμμή που δουλεύει και ζητάει από εμάς η πολιτεία. Και να πάμε σε ένα πολύ σοβαρό θέμα για να κλείσω την ενότητα που αφορά κάποιες έτσι κλοπές που σημειώνουν το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή Γαρίτσα, Κανόνη, Ανάληψη. Ο κύριος Σπύρος Κατέχης μας μιλάει για αυτό το θέμα. Έχουν εκλέψει και μαγαζιά για καταστήματα και ανησυχεί ο κόσμος. Πάμε να τον ακούσουμε τι μας δήλωσε. Ναι. Την τελευταία εβδομάδα έχουν εκλέψει 2 εστιατόρια στην περιοχή του Κανόνη. Εχθές το βράδυ εκλέψανε μία μηχανή κάτω από την Βλαχέρενα. Και έχουν ανοίξει σπίτια, οπότε πλέον έχει γίνει μία μάστιγα και προτείνουμε καταρχήν στους κατοίκους να είναι πολύ προσεκτικοί, να είναι σε εγρήγορση και άμα βλέπουν κάτι ύποπτο να παίρνουν αμέσως την αστυνομία. Λόγω χαμηλού φωτισμού που έχουν προσαρτηθεί οι κλέφτες πλέον. Διονύση, νομίζω ότι ήταν ένα μεγάλο μέρος το πρώτο, αλλά είπαμε πολλά θέματα. Θα έχουμε όμως και δεύτερο μέρος. Μονοπόλησα λίγο την αρχή, διότι είχα τα στοιχεία αυτά και θα έπρεπε να τα πούμε. Να τα πούμε κάποια στιγμή, γιατί μερικοί μας έβγαζαν τρελούς, ψεύτες, ό,τι θέλεις. Και τώρα και πριν τα λέγαμε, αλλά και τώρα θα τα πούμε, γιατί ολοκληρώνουμε. Είναι η εκπομπή. Η εκπομπή έλεγε πάντα αλήθειες. Έτσι. Δεν μπουκωνόταν. Δεν μπουκωνόταν. Ακριβώς. Και δεν είχαμε και ποτέ στη ζωή μας αιμονές με κανέναν, ούτε κακία με κανέναν. Γιατί διάβασα και διάφορες ανακοινώσεις, δεν έχουμε προσωπικό να χωρίσουμε με κανέναν τίποτα. Εμείς κριτική κάνουμε στους άρχοντες αυτού του τόπου για την καθημερινότητα και για τη ζωή μας. Μια και μου έδωσες έτσι την μπάσα, να πω
η ανακοίνωση της κυρίας Ιδρέου, λυπάμαι πάρα πολύ κυρία Ιδρέου, δεν σας θυμά. Θα έπρεπε να πάτε, να βγείτε στην αίθουσα τύπου της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, εκεί στην παλιά νομαρχία, να πείτε συγχαρητήρια, έχασα, αυτό αποφάσισαν οι πολίτες, σας ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, λίγο στεναχώρησα αυτή η ανακοίνωση, να σου πω την αλήθεια. Έχουν ακούσει έτσι και πολλά. Λοιπόν, πάμε εμείς να δούμε χορηγούς γρήγορα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε και δεύτερο μέρος με πάρα πολύ διαφορετικά θέματα. Πάμε. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Τώρα είναι η ώρα της μεγάλης απόφασης. Στις 15 Οκτωβρίου αλλάζουμε σελίδα. Για μένα όλα τα νησιά είναι ισότιμα και μοναδικά. Δεσμεύομαι να διοικήσω την περιφέρεια με δημοκρατία και διαφάνεια. Θα σεβαστώ και θα δώσω αξία και στο τελευταίο ευρώ για να μην χαθεί καμία χρηματοδότηση. Υπόσχομαι μια δυναμική πενταετία με ανάπτυξη για όλους, για έργα πνοής, για σύγχρονες υποδομές. Ως ανεξάρτητος αυτοδιοικητικός που λογοδοτώ μόνο στο λαό, ζητώ ισχυρή εντολή ώστε να διεκδικήσω όσα μας αξίζουν και όσα μας στέρισαν. Χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς ψεύτικα διλήμματα. Για να ζήσουμε όλοι μαζί την αιώνια εποχή των έργων και της δημιουργίας. Στις 15 Οκτωβρίου, αιώνια εποχή με Γιάννη Τρεπεκλή. Απευθύνομαι σε όλες και όλους τους πολίτες του Ιωνία. Είμαστε κοντά στην εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής. Κρίνεται το μέλλον των νησιών μας. Κρίνεται το μέλλον όλων μας. Γνωρίζω τις αγωνίες σας. Σε ποια πρόσωπα θα εμπιστευτούμε τη διοίκηση της περιφέρειάς μας. Με ποιες αρχές και διαδικασίες θα διοικήσουμε. Με ποιο όραμα και στρατηγική, με ποιες συνεργασίες. Αγαπημένες και αγαπημένους συμπατρίτες, μόνο εμείς μπορούμε να εγγυηθούμε αυτά που έχει ανάγκη ο τόπος και η αξιοπρέπεια των κατοίκων. Με καθαρά λόγια, με καθαρές διαδικασίες. Ρόδι Κράτσα Τσανγκαροπούλου. Εγγύηση για το Ιόνιο. Στη νέα εποχή των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κεκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαδράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κερκυραϊκή. Ήρθε η ώρα να ταξιδέψετε με μας. Κλείστε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας στην σελίδα μας www.joyscruises.gr. Εγώ στην Κέρκυρα μετακινούμε με το αστικό κάθε μέρα, μέσα και έξω από την πόλη. Άνετα, γρήγορα, με ασφάλεια και πολύ οικονομικά. Αποκτήστε την κάρτα απεριορίστων διαδρομών με 35 ευρώ για τους φοιτητές, 50 ευρώ για την πόλη και 60 για όλους τους προορισμούς. Μετακινηθείτε απεριόριστα με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Κέρκυρας όλο το μήνα, μέσα και γύρω από την πόλη, από τον Ύψο και τη Δασιά, μέχρι Πενίτσες, αλλά και Αχίλιο, Πέλεκα, Aqualand. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια και οικονομικά. Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας. Με σεβασμό στο χρόνο σας.
Εστιατόριο Rex. Από το 1932 προσφέρει ποιότητα και ποικιλία με έμφαση στο παραδοσιακό φαγητό. Στιγμές απόλαυσης σε ένα ανακαινισμένο περιβάλλον, διακοσμημένο με υδατογραφίες διάσημων Κερκυραίων ζωγράφων και σκηνικό τα ιστορικά κτίρια της Κέρκυρας γύρω από το Ληστόν. Ο σεφ με μαεστρία προτείνει πιάτα παραδοσιακά και νέα εδέσματα. Ένα πλήρες μενού που ικανοποιεί όλα τα σύγχρονα γούστα μαζί με μια μεγάλη λίστα κρασιών. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Εστιατόριο Rex. Αυθεντική απόλαυση. Χώρο συνάντησης στα Ολύμπια, το καφενείο του Ζήσιμου που πλέον λέγεται Greco Street. Ιδιαίτερα εκπαιδευμένο και ευγενικό προσωπικό, προϊόντα υψηλής ποιότητας, χώρος με σεβασμό στην ιστορία αλλά και άβρα Ιωνίου, το Greco Street αποτελεί ξανά το αγαπημένο στέκι για κάθε ηλικία. Σας περιμένουμε να δοκιμάσετε από κοντά τις γεύσεις μας, να απολαύσετε τον καφέ σας στο υπέροχο Ληστόν. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Για τον πρωινό σας καφέ, το σάντουιτς, αλλά και την απογευματινή σας χαλάρωση με έναν υπέροχο χυμό. Στην επαρχιακή οδό Κασιόπη Σιδαρίου, στην Αχαράβη. Και στο τηλέφωνο 26630 64 190. Πολυκατάστημα Κέρκυρα Stores στην Corexpo. Μια αγαπημένη κερκυραϊκή επιχείρηση με δωρεάν και γρήγορη εξυπηρέτηση σε όλο το νησί και με ένα εύχριστο e-shop που πολύ εύκολα κάνετε τις παραγγελίες σας. Σύντομα μεταφερόμαστε σε έναν πανέμορφο, ιδιόκτητο, τεράστιο και πιο σύγχρονο χώρο στον περιφερειακό Λευκύμης. Μας βρίσκεται στα γνωστά τηλέφωνα που ήδη γνωρίζετε και όπως πάντα άμεση, δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Σας περιμένουμε με πολλές ευχάριστες εκπλήξεις. Megamart. Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς? Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου? Τώρα και γεωργικά μηχανήματα όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων, κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr. Megamart. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Megamart. Be smart. Buy smart. Πολυκατάστημα Well, τέλειος εποχής. Όλα τα καλοκαιρινά από 2 έως 10 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε μαγιό, σε ρούχα αλλά και σε αξεσουάρ θαλάσσης. Επίσης, καλές τιμές και στα χειμερινά είδη. Πολυκατάστημα Well. Προϊόντα με καλή ποιότητα, εγγύηση αγοράς και τα περισσότερα ελληνικής κατασκευής. Μία επίσκεψη θα σας πείσει. Λόγος αντίλογος, ενώ τα δεύτερη επιστρέψαμε εδώ, Διονύση. Και θα ξεκινήσουμε, θα μου επιτρέψεις, τώρα δεν έχω άλλο θέμα, τον κύριο Σπύρο Κροκίδη. Ο κύριος Κροκίδης, εκλογές, ξεεκλογές, εκεί. Το χαβά του μας ενημερώνει για πολύ σημαντικά πράγματα. Νέες καταστάσεις για την αύξηση στο λάδι, στη βενζίνη, σε πολλά τα οποία δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε ο κύριος Σπύρος Κροκίδης, ο οικονομολόγος. Σε κίνδυνο τίθεται η παραγωγή πολλών προϊόντων που καλλιεργούνται στην ελληνική γη, καθώς οι αγρότες, εκτός από την κλιματική αλλαγή και τις συνέπειές της, βρίσκονται μπροστά στην έλλειψη εργατικών χεριών. Και να δούμε λίγο τι προκαλεί αυτή την έλλειψη. Στην Ελλάδα,
Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε νόμιμους μετανάστες με έγγραφα περίπου 700.000 κόσμου. Η μισή από αυτούς ήταν Αλβανοί. Ένα μεγάλο μέρος από το υπόλοιπο μισό ήταν προερχόμενοι από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το ποσό των 700.000 έχει μειωθεί τα τελευταία 5 χρόνια κατά 180.000 εργαζομένους, νόμιμους μετανάστες. Τι είναι εκείνο όμως το οποίο εξωθεί τους εργάτες γης, τους ανθρώπους που εργάζονται στην κτηνοτροφία να φύγουν από την Ελλάδα και να φύγουν μάλιστα με έναν τρόπο μαζικό και μάλιστα προς τις χώρες τις πιο προηγμένες, όπως είναι η Ιταλία και χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται για την απόκτηση νομοποιητικών εγγράφων ή για την παράταση κάποιων εγγράφων που ήδη κατέχουν. Είναι η μεγάλη καθυστέρηση η οποία ακολουθεί το αίτημα μιας μετάκλησης και βεβαίως σε κάθε περίπτωση είναι οι χαμηλές απολαβές. Όλα αυτά εξωθούν τον κόσμο ο οποίος είχε παραμονή στην Ελλάδα, είχε εμπειρία αποκτήσει από την ελληνική πραγματικότητα και την ελληνική παραγωγή, στο πρωτογενή τομέα πάντοτε μιλάμε, να την εγκαταλείψουν. Τι πρέπει να γίνει τώρα? Θα πρέπει λοιπόν οι διάφοροι κλάδοι της οικονομίας, οι οποίοι έχουν έντονο ενδιαφέρον για να απασχολήσουν κόσμο και δεν βρίσκουν, θα πρέπει να ικανοποιηθούν μέσα από την εντελώς, όπως τα λέγαμε, διαφοροποίηση των κανόνων μετάκλησης. Τι θα πρέπει να γίνει? Θα πρέπει, με φωτεινό παράδειγμα την Ινδία, όπου εκεί έχει αποφασιστεί να έχουμε μια διμερή σύμβαση για την προσέλκυση ανθρώπων που θα εργαστούν σε αυτές τις ειδικότητες, και είναι κάτι το οποίο επετάχυνε η παρουσία του Ινδού Πρωθυπουργού στην Ελλάδα. Θα πρέπει λοιπόν εκτός από την Ασία να υπογραφούν μέχρι τέλος του έτους, για να μπορέσει ο καθένας να προγραμματίσει την επόμενη σεζόν, το επόμενο έτος συγκομιδής των καλλιεργειών. Θα πρέπει να υπογραφούν με τη Μολδαβία, τη Γεωργία, την Αίγυπτο, διμερείς συμβάσεις, και να γίνουν πολύ πιο γρήγορες οι διαδικασίες της μετάκλησης. Επίσης, υπάρχει η πληροφορία ότι ένας μεγάλος αριθμός, περίπου 300.000 μεταναστών, είναι παράτυποι μετανάστες. Εκεί θα θέλει όμως μια πολύ σοβαρή και προσεκτική προσέγγιση στο κατά πόσο μπορεί να γίνουν νόμιμοι με αυστηρούς κανόνες, αυστηρούς όρους, αυστηρή επιτήρηση και χρονικά προσδιορισμένα όρια εργασίας, προκειμένου να μην γίνει η Ελλάδα ένας νέος μαγνήτης έλξης παράτυπων μεταναστών, και από αυτό το ποσό, το αριθμητικό, να μπορεί να αντλήσει ανθρώπους για τις ανάγκες της. Όπως είπα και πάλι, κάτω από πολύ πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Δεν έχουμε αντιληφθεί ότι χωρίς εργατικά χέρια σε επάρκεια συμβαίνουν τρία βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι δεν μπορεί να γίνει καλλιέργεια. Δεύτερον, δεν μπορεί να γίνει συγκομιδή. Και τρίτον, είναι το ντόμινο των ανατιμήσεων, το οποίο προκαλεί η μεγάλη αύξηση της αμοιβής εργασίας όσων έχουν μείνει επιτέλους να εργάζονται στον πρωτογενή τομέα, και εκεί λαμβάνουν πάρα πολύ υψηλές αμοιβές. Αυτό έχει συνέπεια στο τελικό προϊόν που φτάνει στον καταναλωτή. Άρα είναι πρώτης προτεραιότητας ζήτημα. Δεν θα πρέπει καθόλου να καθυστερήσουμε γι' αυτό. Βλέπουμε ότι στα ξενοδοχεία υπάρχει τραγική έλλειψη από πολλές κατηγορίες εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα οι όροφοι, δηλαδή καμαριέρες, καθαρίστριες και άλλες ειδικότητες, στον επισετισμό επίσης, αλλά προεξαρχόντως όμως στον πρωτογενή τομέα και στην κτηνοτροφία. Τον ακούσαμε τον κύριο Κροκίδη και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις παρεμβάσεις που κάνει. Να ανοίξουμε την ενότητα και να πάμε λίγο εκλογικά. Θέλεις να πάμε να ακούσουμε μία συνέντευξη που σου παραχώρησε ο υποψήφιος περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, ο κύριος Γιάννης Τρεπεκλής.
Είναι καινούρια συνέντευξη, έγινε μόλις σήμερα, 2-3 ημέρες πριν από τον δεύτερο γύρο. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, πάμε να την ακούσουμε. Πρώτη Κυριακή, βεβαίως σας έδωσε την πρωτιά και νομίζω ότι και τον αέρα έτσι να ξεκινήσετε για τον αγώνα σας τη δεύτερη Κυριακή, που είναι και η τελική, έτσι, το τελικό αποτέλεσμα. Το τελικό αποτέλεσμα. Πράγματι θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμπολίτες στα Ιόνια νησιά που ήρθαν στην Κάλπη καταρχάς, πως ήρθαν για να εκδηλώσουν την προτίμησή τους στις παρατάξεις και να κρίνουν τα προγράμματά τους. Να ευχαριστήσω εκείνους που ψήφισαν και την παράταξή μου και εμένα προσωπικά. Και βέβαια τώρα κάνουμε ένα κάλεσμα καινούργιο. Είμαστε, όπως ξέρετε, κύριε Μάμαλε, ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο. Το απέδειξε και το αποτέλεσμα ότι δεν έχετε πάρει χρήμα. Όλοι δεν έχουμε πάρει χρήμα από δένα. Και οι συμπολίτες μας αποδέχτηκαν αυτή την ανεξάρτητη διαδρομή. Τώρα λοιπόν προσκαλούμε τους συμπολίτες μας, οι οποίοι είχαν μια επιλογή, να έρθουν κοντά μας. Η πόρτα μας θα είναι πάντα ανοιχτή. Δεν υπάρχουν χρώματα για τα προβλήματα που μας παιδεύουν αρκετά χρώματα, χρόνια. Ξέρετε ότι υποδομές υστερούμε, ιδιωτική πρωτοβουλία καλπάζει και εμείς έχουμε θέματα τα οποία πρέπει να λύσουμε άμεσα για την ποιότητα των κατοίκων, των μονίμων και βεβαίως για να στηρίξουμε την ανάπτυξη με τις δημόσιες υποδομές. Είμαστε έτοιμοι για την επόμενη Κυριακή, δουλεύουν όλοι οι συνεργάτες μου, έχουμε το διάλογο όπως πάντοτε με την κοινωνία, προερχόμαστε από την κοινωνία, σε αυτή θα λογοδοτήσουμε και βεβαίως να ξέρουν ότι εδώ η εργατικότητά μας, η αποτελεσματικότητά μας θα έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε έργα στα νησιά μας. Είστε στα αυτοδιοικητικά χρόνια, έχετε διατελέσει δήμαρχος, έχετε την εμπειρία. Υπάρχει μια αναγνωρισμένη εμπειρία, δεν μπορούμε να πούμε και γνώση όλα αυτά τα χρόνια. Υπερέτησα τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Ξέρω και γνωρίζω ότι για να έχουμε αποτελέσματα και στο δεύτερο, πρέπει να έχουμε στενή συνεργασία με τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Το δοκιμάσαμε αυτή την απόσταση, αν θέλετε, και όχι το καλό κλίμα που υπήρχε με τους δημάρχους της απελθούσας περιφερειακής αρχής και τα αποτελέσματα δεν ήταν για κανέναν θετικά. Κανένα έργο μεγάλο δεν έγινε στον κεντρικό δήμο της Κέρκυρας, δεν ήταν να γίνεται στο Βορρά, στο Νότο, στους Παξούς, αυτά που γνωρίζουμε εδώ. Και βεβαίως, όπως έκανα αυτή τη διαδρομή σε όλα τα Ιόνια, παρατήρησα ότι σοβαρά προβλήματα στο σκέλος των υποδομών υπάρχουν και στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά, στην Ιθάκη, σε όλα τα μικρά νησιά και μεγάλα, στη Λευκάδα. Αλλά το κυριότερο, κύριε Μάμαλε, εδώ δεν έδωσε η κυβέρνηση τη χρηματοδότηση άμεσα και γρήγορα για τον Πάλο και τον Ιαννό και τα έργα δεν αποδόθηκαν. Και δεν μιλάμε για καινούργια έργα, μιλάμε να γίνει αποκατάσταση των ζημιών. Και δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Και οι πολίτες, το ξέρετε εδώ στα Μωρέδια, έχουμε τους συμπολίτες μας οι οποίοι διαμαρτύρονται. Το ίδιο συμβαίνει και με συμπολίτες μας στην Κεφαλονιά. Η διαμαρτυρία όπου πήγαινα, οι επιχειρηματίες κατέθεταν αυτή την αγωνία ότι δεν πληρώθηκαν. Ενώ η κυβέρνηση έδωσε τη χρηματοδότηση. Ξέρετε τι λένε οι πολίτες. Θα γίνει κάποιο έργο επιτέλους. Θέλουν δηλαδή να δούνε πλέον. Εμείς, κύριε, γιατί ακούνε υποσχέσεις. Συμφωνώ, ακούνε οράματα και αποτέλεσμα δεν γίνεται. Πλούσια σε πολυσέλιδα προγράμματα. Έχουν απόλυτο δίκιο και τους ημερίζουμε την άποψή τους. Και αυτό ήταν η προσπάθειά μου να τους πούμε ότι όλοι δεν είμαστε ίδιοι. Καταρχάς, εμείς μένουμε στο νησί. Όλοι έχουμε τα ίδια προβλήματα στα νησιά μας. Έχουμε τα ίδια προβλήματα με τις λαρκούδες. Έχουμε το ίδιο πρόβλημα με τα κέντρα υγείας, με την υγεία, με τα σχολεία. Εδώ είναι η ζωή μας. Άρα πρέπει να απαντήσουμε. Και γνωρίζουν όμως από την άλλη πλευρά, τουλάχιστον οι κάτοικοι της Κέρκυρας, του νησιού μας και της ευρύτερης περιοχής, ότι όταν είχα την τύχη να είμαι δήμαρχος Κέρκυρας, τα έργα αποδόθηκαν. Στα τρία χρόνια οργανώσαμε όλα τα ημιτελή έργα, κάναμε έργα στην αποχέτευση, στην ίδρυυση, αντιπλημμυρικά έργα σοβαρά τα οποία θωρακίστηκε η πόλη. Οργανώσαμε, αν θέλετε, και ετοιμάσαμε το εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. Το σταμάτησαν για κάποιο λόγο, αλλά σταμάτησε, δεν ξέρω το λόγο. Σήμερα σημασία έχει ότι μετά από 9 χρόνια δεν έχουμε προχωρήσει. Ακούμε εργοστάσιο και εργοστάσιο δεν βλέπουμε. Και η μόνη χαρά είναι των εργολάβων. Αυτοί και καλά κάνουν εργολάβοι, τη δουλειά του κάνουν. Δεν έχω τίποτα. Αλλά εκατομμύρια. Εκατομμύρια φεύγουν όμως έξω από το νησί μας. Που μπορείτε να φανταστείτε, γιατί μια και δεν κάνουμε και έργα πολλά, με 50 εκατομμύρια σε αυτή την τετραετία που πληρώσαμε για να μεταφέρω τα απορρίμματα στην Κοζάνη και στα Γιάννανα, πόσα έργα στον τομέα των υποδομών θα έκανε εκείνο στο νησί μας. Τώρα,
απευθύνεστε σε όλους τους πολίτες των Ιωνίων, από τη Ζάκυνθο, τη Μυθάκη, τον Καστό, τη Μεγανήσι, Λευκάδα, Λευκάδα, Παξί, Κεφαλονιά και τους Οθωνούς βεβαίως. Τα διαφώντια είναι στην καρδιά μας, το ξέρετε, γιατί είχα την τύχη να είμαι και δήμαρχος τους. Τι έχετε, τι μήνυμα τους στέλνετε? Το μήνυμα είναι να μας εμπιστευτούν και εμένα και τους συνεργάτες μου. Δεσμεύουμε άλλη διαχείριση στην περιφέρεια, δεσμεύουμε αποτελεσματικότητα, δεσμεύουμε ότι μαζί με τις υπηρεσίες και τα στελέχη της περιφέρειάς μας και με τη δικιά μου παρουσία θα υπάρχει άλλος ρυθμός στα μεγάλα και σοβαρά έργα να απαντηθούν γρήγορα. Και ένα άλλο, το ΑΕΠ θα επιστρέψει στο νησί μας, κύριε Μάμαλη. Η απευθείας αναθέσεις εκτός Κερκίδας, εκτός Ιωνίων Νήσων, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου και Λευκάδας, τελείωσε αυτό. Θα αξιοποιήσουμε το επιστημονικό μας προσωπικό, όλο το δυναμικό το οποίο έχουμε, έτσι ώστε αυτοί που αγαπάνε το νησί να δουλέψουν για τα νησιά μας. Να πω και, και κάτι άλλο, κύριε Δήμαρχε. Σας λέω Δήμαρχο. Μένει αυτό, δεν πειράζει. Θα μείνει αυτό. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, δεν με πειράζει. Ζητάμε αυτή τη διασύνδεση των Ιωνίων Νήσων που δεν υπάρχει. Πολύ σωστό αυτό που βάλατε. Αυτό που είναι. Χρόνια τώρα υπάρχει. Μια περιφέρεια η οποία για να πας από το ένα νησί στο άλλο θέλει μία μέρα. Πραγματικά αυτό είναι η σωστή, πολύ καλή ερώτηση. Θα δουλέψουμε για τη συνοχή. Είναι κάτι που παρέλειψα να το πω. Η συνοχή είναι στην προτεραιότητά μας. Διότι αν η περιφέρεια δεν αποκτήσει τη συνοχή της, έχουμε αποτύχει στο στόχο μας. Διότι δεν υπάρχει βιωσιμότητα με λίγα λόγια. Για να γίνει αυτό είναι πώς ταξιδεύουν κανείς από το ένα νησί στον άλλο. Πρέπει να δούμε το μεταφορικό ισοδύναμο που πρέπει να ισχύει όταν φεύγω εγώ από την Κέρκυρα και πηγαίνω στην Οικουμενίτσα μέχρι να φτάσω αν η Ζάκη το πρόσμο, πρέπει να ισχύει το ισοδύναμο. Και δεύτερον, θέλουμε καλή συγκοινωνία. Υδροπλάνα, το καράβι που φεύγει από την Κέρκυρα και πάει μέχρι τη Ζάκη, όπως ξέρετε, τους στεγνούς μήνες και είναι επιδοτούμενο, θα πρέπει να είναι αξιόμαχο, να είναι μεγαλύτερο, να έχει καλύτερη χωρητικότητα για να μπορεί να είναι χρήσιμο για τους. Για εμάς τους κατοίκους των Ιωνίων, αλλά και για την τουριστική μας ανάπτυξη. Και βέβαια, μέχρι να γίνουν τα υδροπλάνα που για εμάς να ολοκληρωθεί η διαδικασία είναι σε προτεραιότητα, αυτό που θα ζητήσουμε αμέσως με την εταιρεία η οποία έχει πάρει τις άγονες γραμμές, η Sky, να δώσουμε επιπλέον μια γραμμή δύο τη βδομάδα, έτσι ώστε να γίνει λειτουργικότητα αξιδιασύνδεση. Αυτός είναι ο στόχος μας. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και εύχομαι την Κυριακή όλοι στην κάλπη. Είναι γιορτή της δημοκρατίας, είναι γιορτή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σας καλώ να ψηφίσετε και να επιλέξετε και την παράταξή μας πλέον, διότι είμαστε μια παράταξη με γνώση, τόλμη και έργο το οποίο θα φέρει το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ. Και να ακούσουμε όμως μία ακόμα στη συνέντευξη που είχε στην χαρά να πάρει αυτή τη φορά από την υποψήφια Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, την κυρία Ρόδη Κράτσα. Και εκείνη λέει για το όραμά της, για τις εξελίξεις και καλεί τον κόσμο στην κάλπη την Κυριακή. Πάμε να την ακούσουμε. Πάμε για το δεύτερο γύρο, κυρία Κράτσα. Είμαστε κοντά. Πολύ κοντά και νομίζω ότι έχετε πλέον κατασταλάξει και έχετε δώσει. Θα δώσετε το στίγμα σας και αυτήν την εβδομάδα για να πάνε οι πολίτες να ψηφίσουν τον Ιωνίων Νήσων. Ποιο είναι? Το στίγμα μου είναι ότι κατά τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα πρέπει να θυμίσουμε ότι ακούσαμε τους πολίτες σε μια περίοδο που θέλουν πραγματικά να βγάλουν αυτά που αισθάνονται. Την αναγνώριση για την προσωπικότητα, για το ύφος, για το ήθος μιας διοίκησης. Τα παραπονά τους, τις έννοιες τους, τις αγωνίες τους και πραγματικά αισθάνομαι ότι είμαστε όλοι πιο έτοιμοι για την επόμενη μέρα. Διότι τα ακούσαμε όλα μαζικά και σε μια εποχή που θέλουν όλοι να τα ακούσουν οι υποψήφοι. Είχαμε τα ψηφοδέλτια, το καθένα με τη δυναμική του, με το περιεχόμενο των στελεχών που τα πλαισιώνουν. Τώρα φτάσαμε στην τελική ευθεία που πρέπει να επιλέξουν οι συμπολίτες μας αυτόν που εμπιστεύονται για τη διοίκηση της περιφέρειας. Και πιστεύω και από τα ακούσματα που έχω των συμπολιτών του ότι θα είμαι το πρόσωπο της επιλογής. Και αυτό να σας το πω γιατί, διότι παρόλο τα παράπονα που ακούμε ότι δεν έγινε το τάδε έργο, δεν ολοκληρώθηκε, δεν έχουν ενημέρωση για το πότε θα ολοκληρωθεί κάτι, παραδείγματος χάρη κόμβη η κυκλοφοριακή. Λένε ναι, εντάξει, έχουμε τη μελέτη, πότε θα έχουμε τους κόμβους.
θέλω να δούμε πιο συγκεκριμένα πράγματα, αναγνωρίζουν ότι η δική μας περιφερειακή αρχή ήταν η πρώτη που έθεσε βάσεις πραγματικά για το μέλλον της Κέρκυρας. Και ξέρετε, όσο και να θέλουν κάποιοι να είναι κοντή μνήμη, δεν είναι πάντα κοντή μνήμη, ο αντίπαλός μου στο δεύτερο γύρο, ο κ. Στεφεκλής, έχει μια δημαρχία η οποία δεν άφησε να στείλει στην Κέρκυρα. Δεν έθεσε βάσεις για το αύριο, δεν αντιμετώπισε τρέχοντα θέματα, άφησε χρηματοδοτήσεις να πάνε χαμένες στο Σαρόκο, δεν λειτουργήσε, δεν έβαλε τις βάσεις της λειτουργίας ενός ενιαίου δήμου λειτουργικού, είχε στα χέρια του να φτιάξει ένα οργανόγραμμα. Λοιπόν, ούτε από την πλευρά της διοίκησης έχει να αφήσει μια παρακαταθήκη η οποία βοήθησε τη συνέχεια της λειτουργίας του Δήμου, ούτε και ως έργα και αποτέλεσμα στο σχεδιασμό και στην αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων. Ούτε τη χρηματοδότηση για την Ιόνιο Βουλή δεν κατάφερε η Δημοτική Αρχή να αξιοποιήσει. Αστικές αναπλάσεις, χάθηκαν οι χρηματοδοτήσεις για την ανάπλαση της περιοχής του Σαρόκου. Όλα αυτά είναι στη μνήμη των Κερκυραίων και επίσης γίνεται και ένα παράδειγμα προς αποφυγή για τα υπόλοιπα νησιά, διότι Αττικός θέλει να παρουσιαστεί ο κύριος Τρεπεκλής ως ο επιτυχημένος δήμαρχος της Κέρκυρας που έχει όλη την υποδομή να γίνει επιτυχημένος περιφερειάρχης. Λοιπόν, ένας αποτυχημένος δήμαρχος που τον έχουν κρίνει εξάλλου οι Κέρκυραίοι, δεν μπορεί να είναι ένας επιτυχημένος περιφερειάρχης και κάτι άλλο ακόμη. Από τα λεγόμενα του κυρίου Τρεπεκλή στη συνεντεύξη του φαίνεται ότι ο άνθρωπος, επειδή είναι πολλά χρόνια ίσως έξω από τη διοίκηση τη σύγχρονη, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αυτά που αναφέρει για τις χρηματοδοτήσεις, τις πηγές των χρηματοδοτήσεων, τις απορροφήσεις, μπερδεύει το Δημοτικό Συμβούλιο με το Περιφερειακό Συμβούλιο, νομίζω ότι είναι πια ένας ξεπερασμένος δημόσιος άνδρας ο κύριος Τρεπεκλής και όλα αυτά θα ζητήσουν και πιστεύω ότι θα μου δώσουν οι συμπολίτες μου την ευκαιρία να συνεχίσουμε το έργο και να φανούν άλλα άμεσα, άλλα αργότερα τα αποτελέσματα όλων αυτών που σχεδιάσαμε και κάναμε αυτά τα 4 κρίσιμα και δύσκολα χρόνια για την Κέρκυρα. Ένα θέμα πολύ μεγάλο που το έχω αφήσει είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Μάλιστα. Εκεί που βρίσκεται η κατάσταση. Κοιτάξτε, το εργοστάσιο. Ναι, εκεί για πρώτη φορά μπορούμε να μιλάμε για ένα εργοστάσιο. Γιατί στο παρελθόν, όπως ξέρετε, την περίοδο του κ. Τρεκοκλή, είχε αρχίσει ένας διάλογος με ενδιαφερόμενες εταιρείες για ένα ΣΔΙΤ, όχι ένα χρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκούς πόρους. Σύμπραξη ιδιωτών και δημοσίων. Ωραία. Και είχε αρχίσει ένας διάλογος από το Σύνδεσμο Καθαρότητας, Καθαριότητας, με ενδιαφερόμενες εταιρείες. Δεν υπήρχε αδειοδότηση του οικοπαίδου, ούτε χωροθέτηση, ούτε αδειοδότηση του οικοπαίδου, ούτε αδειοδότηση, ούτε περιβαλλοντολογική έγκριση για να γίνει εκεί το εργοστάσιο. Κάτι πάρα πολύ πρώιμο. Ένα θετικό βήμα ότι συζητιόταν η υπόθεση του εργοστασίου, αλλά δεν ήταν τίποτα αυτό. Λοιπόν, και επίσης έγινε και μια επέκταση του ΧΑΔΑ. Αντί να αποκατασταθεί το τεμπλόνι, το μέρος που χρησιμοποιεί, το έγινε μια επέκταση ενός ΧΑΔΑ που σήμερα όλο μαζί αυτό κάνει μια πληγή. Για πρώτη φορά στην Κέρκυρα συζητούμε πια με δεδομένα σωστά και περιβαλλοντολογικά. Δηλαδή, άμεσα μπορεί και εντός του Οκτωβρίου να έχουμε τον ανάδοχο, τον προσωρινό ανάδοχο για την κατασκευή του εργοστασίου. Για την κατασκευή, όχι για μελέτες, όλα αυτά έγιναν. Και επίσης έχουμε πάρει την περιβαλλοντολογική έγκριση για την επέκταση του χυτή. Του νέου χυτή που πρέπει να δημιουργηθεί. Και επίσης, άμεσα επίσης θα έχουμε και τον ανάδοχο για την αποκατάσταση στην περιβαλλοντολογική. Τη υγειονομική ταφή. Επομένως δηλαδή. Έχει μπει στον δρόμο έχει για να μην πούμε λεπτό. Και το τεμπλόνι, η αποκατάσταση του τεμπλονίου, η χρηματοδότηση, η άδεια περιβαλλοντολογική. Θα έχουμε τον ανάδοχο, είναι στον αέρα ο διαγωνισμός. Είναι 1 εκατομμύριο ευρώ το έργο αυτό, τουλάχιστον 1 εκατομμύριο θα στηθήσει. Και επίσης θα έχουμε και τον προσωρινό, το λέω προσωρινό, διότι δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια, τον προσωρινό ανάδοχο για την κατασκευή του εργοστασίου. Και βέβαια το εργοστάσιο αυτό που συζητούμε για την Κέρκυρα δεν έχει καμία σχέση με το εργοστάσιο που συζητεί το παλιά, διότι είμαστε σε μια νέα γενιά σήμερα, που το υπόλοιπο ταφής πρέπει να είναι κάτω από το 10%,
μιλούσαμε για άλλα. Σωστό. Τα οποία αν είχαν τότε δημιουργηθεί θα έπρεπε τώρα να ανασκευαστούν. Μάλιστα. Είμαστε λοιπόν στην πρώτη κατηγορία των εργοστασίων αυτών που δεν βλάπτουν το περιβάλλον και επίσης έχουν κέρδος για τους πολίτες. Διότι όσο λιγότερο θάβεις, τόσο λιγότερο πληρώνεις. Άρα λιγότερο θα χρεώνονται οι δήμοι και λιγότερο οι δημότες. Αυτή η νέα αρχή που έγινε στην Κέρκυρα, σε τόσους τομείς, και το σημαντικό αυτό που τώρα θίξατε, είμαι σίγουρη ότι θα αναγνωριστεί από τους συμπολίτες μας και στην επιλογή ποιος μπορεί να οδηγήσει την Κέρκυρα σε αυτή τη νέα περίοδο που διανοίγεται, θα με εμπιστευτούν οι συμπολίτες μας. Και ένα τελευταίο μήνυμα στους πολίτες των Ιωνιώνισσων. Ότι είμαι εδώ δίπλα σας, δεν έκανα πίσω στα πολύ δύσκολα που περάσαμε. Αντίθετα, αφήνουμε μια πολύ γερή παρακαταθήκη για μια καλύτερη ζωή για όλους, ασφαλέστερη και στο κομμάτι της υγείας και στο κομμάτι των φυσικών καταστροφών και μια ανθρώπινη κοινωνία. Με ύφος, με ήθος, θα συνεχίσουμε να σας υπηρετούμε όπως αξίζει στον πολιτισμό μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και να κλείσουμε με τον Νότο Διονύση, που εκεί έχουμε και εκεί Δεύτερη Κυριακή και θα φιλοξενήσουμε μια πολύ σύντομη δήλωση του υποψήφιου Δημάρχου Νότιας Κέρκυρας, του κυρίου Βασίλη Χυμαριώτη. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Χυμαριώτη. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους συνδημότες μας για το αποτέλεσμα με το οποίο θα διεκδικήσουμε το Δήμο Νότιας Κέρκυρας στον επαναληπτικό γύρο των δημοτικών εκλογών. Δώσαμε μια όμορφη μάχη, χωρίς εξαρτήσεις, χωρίς κομματικές στηρίξεις, με μόνη διάθεση να αλλάξει ρότα ο τόπος μας, να δούμε επιτέλους την Νότια Κέρκυρα να πηγαίνει μπροστά. Έτσι θα συνεχίσουμε και αυτή την εβδομάδα μέχρι την Κυριακή που θα φέρει και την τελική μας νίκη. Μια νίκη με τη στήριξη της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών, ανεξάρτητα από αυτό που ψήφισε στον πρώτο γύρο. Με σεβασμό αλλά και πείσμα, με πάθος αλλά και γνώση. Καλούμε όλους τους συνδημότες μας να προσέλθουν στις κάλπες και να αποφασίσουν για το μέλλον τους με γνώμονα τις προτάσεις, το πρόγραμμα, αλλά και συγκρίνοντας όσα έχει ο καθένας από εμάς προσφέρει μέχρι σήμερα. Καλούμε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή. Εμείς θα προχωρήσουμε ενωτικά, δημιουργικά, με γνώση και όραμα, ώστε από τη Δευτέρα κιόλας να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε για τη μεγάλη αλλαγή που όλοι επιθυμούμε για το Δήμο Νότιας Κέρκυρας. Λοιπόν, Διονύση, σε αυτό το σημείο νομίζω ότι ολοκληρώθηκε η εκπομπή. Νομίζω ότι είχαμε αρκετά και ενδιαφέροντα θέματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που θύσατε. Ακριβώς, να πούμε ότι και το Σάββατο θα έχουμε μάλλον έτσι μια μικρή έκτακτη, αλλά σίγουρα την Κυριακή θα έχουμε μια, όχι τόσο μαραθώνια, θα τελειώσουμε νομίζω πιο νωρίς αυτή την Κυριακή, αλλά θα είμαστε από νωρίς κοντά σας για όλες τις εξελίξεις. Διονύση, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Σε αυτό το σημείο, εκπομπή λόγω σταδίλογος ολοκληρώθηκε, ραντεβού και το Σάββατο και την Κυριακή εν ώψη των εκλογών στις εκπομπές μας. Ευχαριστούμε όσους παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους. Εποχή των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κερκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαβράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κερκυραϊκή. Ήρθε η ώρα να ταξιδέψετε με μας. Κλείστε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας στην σελίδα μας www.joycruises.gr. Εγώ στην Κέρκυρα μετακινούμαι με το αστικό κάθε μέρα, μέσα και έξω από την πόλη. Άνετα, γρήγορα, με ασφάλεια και πολύ οικονομικά.
Αποκτήστε την κάρτα απεριορίστων διαδρομών με 35 ευρώ για τους φοιτητές, 50 ευρώ για την πόλη και 60 για όλους τους προορισμούς. Μετακινηθείτε απεριόριστα με τα λεωφορεία του αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας όλο το μήνα, μέσα και γύρω από την πόλη, από τον Ύψο και τη Δασιά, μέχρι Μπενίτσες, αλλά και Αχίλιο, Πέλεκα, Aqualand. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια και οικονομικά. Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας. Με σεβασμό στο χρόνο σας. Εστιατόριο Rex από το 1932 προσφέρει ποιότητα και ποικιλία με έμφαση στο παραδοσιακό φαγητό. Στιγμές απόλαυσης σε ένα ανακαινισμένο περιβάλλον, διακοσμημένο με ιδατογραφίες διάσημων κερκυραίων ζωγράφων και σκηνικό τα ιστορικά κτίρια της Κέρκυρας γύρω από το Λιστόν. Ο σεφ με μαεστρία προτείνει πιάτα παραδοσιακά και νέα εδέσματα. Ένα πλήρες μενού που ικανοποιεί όλα τα σύγχρονα γούστα μαζί με μια μεγάλη λίστα κρασιών. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Εστιατόριο Rex. Αυθεντική απόλαυση. Χώρο συνάντησης στα Ολύμπια, το καφενείο του Ζήσιμου που πλέον λέγεται Greco Street. Ιδιαίτερα εκπαιδευμένο και ευγενικό προσωπικό, προϊόντα υψηλής ποιότητας, χώρος με σεβασμό στην ιστορία αλλά και άδεια Ιωνίου, το Greco Street αποτελεί ξανά το αγαπημένο στέκι για κάθε ηλικία. Σας περιμένουμε να δοκιμάσετε από κοντά τις γεύσεις μας, να απολαύσετε τον καφέ σας στο υπέροχο Λιστόν. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Για τον πρωινό σας καφέ, το σάντουιτς, αλλά και την απογευματινή σας χαλάρωση με έναν υπέροχο χυμό. Στην επαρχιακή οδό Κασιόπης Ιδαρίου, στην Αχαράβη. Και στο τηλέφωνο 26630-64190. Πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς? Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου? Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων, κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr. Megamart. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Megamart. Be smart. Buy smart. Πολυκατάστημα Well, τέλος εποχής. Όλα τα καλοκαιρινά από 2 έως 10 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε μαγιό, σε ρούχα αλλά και σε αξεσουάρ θαλάσσης. Επίσης, καλές τιμές και στα χειμερινά είδη. Πολυκατάστημα Well. Προϊόντα με καλή ποιότητα, εγγύηση αγοράς και τα περισσότερα ελληνικής κατασκευής. Μία επίσκεψη θα σας πείσει.
Πολυκατάστημα Κέρκυρα Stores στην Corexpo. Μια αγαπημένη κερκυραϊκή επιχείρηση με δωρεάν και γρήγορη εξυπηρέτηση σε όλο το νησί και με ένα εύχριστο e-shop που πολύ εύκολα κάνετε τις παραγγελίες σας. Σύντομα μεταφερόμαστε σε έναν πανέμορφο, ιδιόκτητο, τεράστιο και πιο σύγχρονο χώρο στον περιφερειακό Λευκύμης. Μας βρίσκεται στα γνωστά τηλέφωνα που ήδη γνωρίζετε και όπως πάντα άμεση, δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Σας περιμένουμε με πολλές ευχάριστες εκπλήξεις.